μεριά ότι μάθημα δεν είναι μόνο αυτό που παραδίδει ο καθηγητής στην έδρα. Είναι πάρα πολλές δραστηριότητες στο σχολείο, οι οποίες από μόνες τους είναι ένα ξεχωριστό μάθημα. Και το σχολικό θέατρο είναι ένα πλήρες μάθημα που έχει να προσφέρει σημαντικά κέρδη στους μαθητές. Σε αυτήν την τέταρτη συνάντηση, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι χάρηκα ιδιαίτερα κάποιες συμμετοχές, όπως του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, που είναι ένα καινούριο σχολείο και ξεκινά όμορφα την πορεία του στον χρόνο, το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, μας ξάφιασε όμορφα με την παράσταση που ανέβασε, και για να ευλογήσω και τα γένια μας στην Πέλα, τους Προμάχους, ένα μικρό ακριβικό χωριό, απέχει 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα και δείχνει ότι το μέγεθος από μόνο του δεν είναι λόγος για να μην ανεβάσουμε σχολικό θέατρο. Συγχαρητήρια και καλή πορεία να έχουμε για, για την πέμπτη διοργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, την διευθύντρια μας, και πιο πολύ και πιο πολύ σε ευχαριστήσω στην κυρία Γεωργία Παρτατζή για τη συμμετοχή της, που τους 10 μαθητές που έχουμε στην θεατρική ομάδα, που είναι αξέχαστοι για μένα. Που από το μηδέν μας έφερε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Κυρία Παρτατζή, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Όλοι μας. Η πρόταση της θεατρικής αυτής ομάδας, καθάρια, ηλίθι και απέριτη, σεμνή και συνεπή στη δραματουργία του μύθου. Χωρίς βερβαλισμούς και υπερφύαλους σχολιασμούς. Μια παράσταση με ρυθμό και καθάρια νεανική πνοή. Δεμένη και με αλληλουχία. Αισθαντικής ποιότητας. Μια παράσταση όπου επικό και δραματικό μέρος συνυπήρξαν και λειτουργήσαν. Όπου η αφήγηση λειτουργήσε ξεκάθαρα προς την επική της καταβολή. Όπου η υποκριτική υποστήριξε και ανάδειξε το μύθο. Με σκηνικά και κοστούμια που υπηρέτησαν τη φιλοσοφία του κειμένου και λειτουργήσαν μαζί με τους ηθοποιούς υπηρετώντας τους. Με σκηνικά αντικείμενα και μάσκες λεπτομερώς δουλεμένα και καλλιτεχνικά άρτια. Μια παράσταση όπου η μουσική υπογράμμισε και τόνισε τη λυρική διάσταση της δράσης. Μια παράσταση συνόλου, ομάδας, συνύπαρξης και σύμπλευσης, συμπόρευσης και σύμπνοιας, γιατί πώς αλλιώς. Το ταξίδι της Ιθάκης μακρύ και μόνο με συντρόφους μπορεί να πραγματοθεί. Και προπάντων, μια παράσταση που κατάφερε με ευστοχία να σχολιάσει κέρια την επικαιρότητα. Κατάφερε να σημειώσει πως το θέατρο χωρίς σημενόμενο δεν μπορεί να σταθεί ούτε ως σημείο. Πέτυχε να παραλληλήσει και να ταυτίσει το χθες με το σήμερα. Επεσήμανε πως η ιστορία του ανθρώπινου είδους δεν μπορεί κύκλους να κάνει παρά ελικοειδής η πορεία της πως πρέπει να είναι. Και επιπλέον. Μας υπενθύμισε πως η πατρίδα μπορεί απλά να είναι η ίδια μας η ζωή και πως η χώρα μας μπορεί απλά να είναι ο εαυτός μας. Πως η τέχνη μπορεί να είναι απλά ένα τραγούδι που εξημερώνει και το θέατρο μπορεί απλά να είναι μια χήμερα. Ένα είναι όμως σίγουρο, πως η παράσταση είναι μια προτροπή για αλλαγή και επειδή κάθε αλλαγή είναι προσωπική υπόθεση, μακάρι να το πάρουμε προσωπικά. Περισσότερο φως ηλεκτρολόγια στη σκηνή. Πώς θες, δραματουργοί και ηθοποιοί, να δείξουμε τα αντικαθρευτίσματα του κόσμου μέσα στο μισοσκόταδο? Τούτο το σύνθαμπο καλεί σε ύπνο, ενώ εμείς θέλουμε ξύπνιους θεατές και ακόμη πιο πολύ ξύπνιους, κάντους να ονειρευτούν στο πλαίριο φως. Μπρέχ και πάλι, ο φωτισμός. Καλούμε τον πρόεδρο της Κεκλή. Μου ζήτησαν να πω δύο λόγια, αλλά με συγκινήσαν τόσο πολύ τα παιδιά που μάλλον έχω αποδιοργανωθεί, θα προσπαθήσω να πω λίγα. Ήταν πολύ τιμητικό να μου προταθεί να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω δύο καλύτερες παράστασεις. Έτσι δεν κάνεις, μουσική δεν είναι. Για το έργο Οδυσσεβάκ. Τον κύριο Φωτιά,
Κλάδη, στο Μαλφέ, στον κύριο Παπαπαπαιρίτη,